Γεια σας, στο σημερινό tutorial θα φτιάξουμε ένα βιβλίο ευχών για γάμο με εφέ δέρματος. Θα χρειαστούμε χαρτοπετσέτα, ένα chipboard διακοσμητικό, blending gel, ακριλικά χρώματα, εγώ έχω επιλέξει ανοιχτό χρώμα, και ένα άλμπουμ για scrapbook. Αρχικά θα φάψω με το πιο σκούρο χρώμα από αυτά που έχω επιλέξει τα εξώφυλλα. Με ένα σφουγγαράκι λοιπόν περνάω και μπροστά και πίσω. Με ένα λεπτό πινέλο κάνω τις λεπτομέρειες, προσέχοντας μη λερώσω. Και συνεχίζω με την πίσω πλευρά. Και το αφήνουμε να στεγνώσει. Τώρα που έχει στεγνώσει, ετοιμάζομαι να κάνω το εφέ δέρματος. Οπότε εδώ έχω επιλέξει ένα άσπρο χρώμα και το ανακατεύω με το blending gel. Το blending gel είναι επιβραδυντής που με βοηθάει να μην στεγνώνει το χρώμα μου. Οπότε θα μπορώ να κάνω την επεξεργασία που θέλω χωρίς να φοβάμαι ότι θα στεγνώσει το ακριλικό μου χρώμα. Το ανακατεύω καλά λοιπόν και ξεκινάω, βάφω όλη την επιφάνεια και όχι κομματάκι-κομματάκι που θα έκανα εάν δεν είχα βάλει το συγκεκριμένο υλικό. Βάφω όλη την επιφάνεια και παίρνω ένα νάιλον, το τυλίγω και το κυλάω επάνω στο εξώφυλλο ή στην επιφάνεια που θέλω να κάνω το εφέ. Μπορείτε να το κυλήσετε, μπορείτε όμως και να το ταμπονάρετε. Έτσι, θα το κάνω στην πίσω πλευρά για να το δείτε καλύτερα. Οπότε βάφω πάλι όλη την επιφάνεια. Δεν με ενδιαφέρει αν φαίνονται πινελιές, έτσι κι αλλιώς θα χαλάσω την υφή του. Και εδώ το ταμπονάρω και αν σε κάποιο σημείο δεν έχει πετύχει, δεν έχει κάτσει καλά, ξαναπερνάω χρώμα και ταμπονάρω πάλι με το νάιλον και το στεγνώνω. Βάφω και τις λεπτομέρειες πάλι με ένα πινελάκι λεπτό, προσέχοντας να μην λερώσω, αλλά και να λερώσω, ευτυχώς που υπάρχουν τα μορομάντιλα και μπορούμε να τα καθαρίζουμε όλα. Θα κάνω σκίαση με γκρι χρώμα, οπότε παίρνω ένα λοξό πινέλο, το βουτάω στο νερό, βουτάω τη μύτη του στο χρώμα και κάνω τη σκίαση. Εάν σε κάπου δεν μας πετυχαίνει, πάλι χρησιμοποιώ το θαυματουργό μορομάντιλο. Εδώ έχω αφαιρέσει κάποια με το μορομάντιλο και περνάω ξανά από πάνω για να το διορθώσω. Και θα τονίσω και με λίγο μαύρο, προσπαθώντας να κάνω πιο λεπτή γραμμή για να μην καλύψω τελείως το γκρι χρώμα. Συνεχίζω να το κάνω γύρω-γύρω και μπροστά και πίσω. Περνάω βερνίκι για να προστατέψω το έργο μου.
και το αφήνω να στεγνώσει. Πάμε να φτιάξουμε τα διακοσμητικά μας. Το chipboard αποτελείται από δύο μέρη. Το εσωτερικό του μέρος, το στρογγυλό, θα το χρησιμοποιήσω για να κάνω ντεκουπάζ τη χαρτοπετσέτα μου. Οπότε απλά την κολλάω με μια κόλλα ντεκουπάζ. Έτοιμο και το αφήνω να στεγνώσει. Πάμε να βάψουμε και το εξωτερικό του διακοσμητικού. Εγώ έχω επιλέξει μια μεταλλιζέ απόχρωση ασημή με ροζ ή λιλά. Του πάει το μεταλλιζέ εδώ και το αφήνουμε και αυτό να στεγνώσει. Με ένα γυαλόχαρτο αφαιρώ τις άκρες της χαρτοπετσέτας που περίσεψαν και περνάω με βερνίκι. Το αφήνω πάλι να στεγνώσει και σκιάζω με ένα καφέ ανοιχτό χρώμα, δεν θέλω να φαίνεται πολύ έντονο. Και πάμε να κολλήσουμε τώρα τα διακοσμητικά μας πάνω στο άλμπουμ. Θέλω να προεξέχει κάπως, οπότε θα χρησιμοποιήσω την αυτοκόλλητη ταινία διπλής όψεως, ως συνήθως. Κόβω πολύ λεπτά κομματάκια για να μην φαίνονται. Εάν φοβάστε ότι μπορεί να μην σας κρατήσει, απλά προσθέστε λίγη κόλλα, αν και είναι πάρα πολύ δυνατή αυτή η ταινία και δεν έχει πρόβλημα. Το εσωτερικό μέρος του διακοσμητικού θέλω να προεξέχει περισσότερο, οπότε θα βάλω δύο στρώσεις ταινίας. Ορίστε, έτοιμο. Μερικά στράς, εσείς μπορείτε να βάλετε ό,τι θέλετε. Μπορείτε να προσθέσετε ακόμα και την ημερομηνία και το μονόγραμμα του ζευγαριού. Εγώ απλά σας δίνω μια ιδέα. Θα ήταν πολύ ωραίο να μπαίναν και μερικές κορδέλες, ας πούμε. Με το pearl pen θα βάλω μερικές πέρλες. Και το άλμπουμ μας είναι έτοιμο. Ευχαριστώ πολύ που με παρακολουθήσατε.